Να, δεν θέλει και... Αλέξανδρε, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι που σχολιάστηκε αρκετά σχετικά με την έναρξη της εκπομπής, καλημέρα και πάλι, της Ελεονόρας Μελέτη. Είδαμε και αντιδράσεις από τον Χασαπόπουλο και την... Και την Ανθή Βούλγαρη, οι οποίοι δεν ήξεραν την απαντήσουν. Σωστά. Και για να λέμε και την αλήθεια, το, εντάξει, υπάρχει ένας γενικός προγραμματισμός για το τι ώρα αρχίζουν και τι ώρα τελειώνουν οι εκπομπές, αλλά πάντα αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί 5, 10 λεπτά, 3, 2. Είναι ένα παραπάνω μας. Εδώ έχουμε ένα πολύ παραπάνω. Ήταν 5, ήταν 17 και ήταν μια μέρα, νομίζω. Έτσι. Δηλαδή, αλήθεια που... τώρα. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει. Τον αγαπημένο μου τον Γιώργο Παπαδάκη. Του στέλνω τα φιλιά μου. Για πες φέρει. Μια μέρα να είναι εδώ η Ειρήνη Βάσου, να πούμε και να κάνω μια πλάκα. Μπορεί να μ' άκουσαν από την. Βέβαια τότε ήταν και πιο ανταγωνιστικό λίγο το κλίμα. Ναι. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Μπορεί να μ' άκουσαν από την Κάντζα στο Μαρούσι. Είχε πάρει 10 λεπτά. Αλλά έτσι είναι ο Παπαδάκης. Εντάξει, ναι. Και το δέχεσαι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δηλαδή, το συνεχόμενο εδώ είναι. Έγινε μια αλλά εδώ δεν είναι επειδή κάτι έτυχε. Όχι, όχι, ξεκάθαρα. Και εγώ μπορεί, φωνάζουν από τη ροή, αν έχω καλεσμένο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο και περνόβε. Αυτό όμως δεν είναι από τους παρουσιαστές επειδή κάτι έτυχε, όπως ρώτησαν σωστά οι δημοσιογράφοι, λόγω επικαιρότητας. Είναι ότι τους ήρθε από το κανάλι αυτός ο προγραμματισμός. Σωστά. Σωστά. Έχει να κάνει όμως και με το μετά. Μπορεί μια σειρά να είναι μικρότερης διάρκειας, μπορεί τα break να είναι διαφορετικά. Εδώ νομίζω ότι όμως το ιστορικό είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε συζητήσει και από εδώ, μιλάμε για μια εκπομπή πολύπαθη, θα πω εγώ, η οποία πέρσι άλλαξε τρεις φορές ώρα προβολής μέσα στη σεζόν. Και ήδη φέτος, να σου θυμίσω, Φέη, ότι 27 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου δύο μήνες πριν, η ώρα προβολής μειώθηκε και κατά 20 λεπτά. Δηλαδή, η εκπομπή Μέκα Καλημέρα ξεκινούσε 8 παρά 20, τότε. Ξανά για λίγες μέρες, νομίζω για 2 ή 3 μέρες, μέχρι να έρθει η επίσημη ανακοίνωση τότε του καναλιού, η εκπομπή ξεκίνησε να προβάλλεται στις 8 και τώρα ξαφνικά, ναι, την περασμένη εβδομάδα έχεις δίκιο, για 5 λεπτά, δηλαδή νομίζω την Παρασκευή ή την Πέμπτη η εκπομπή βγήκε 8 και 5. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, φαντάζομαι, και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, σε όλες τις ζωντανές εκπομπές. Αλλά Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή χθες και σήμερα, η ώρα προβολής ξεκινούσε μετά τις 8 και 4. Νομίζω 8 και 16 τη μία μέρα, 8 και 18 σήμερα. Δεν είναι να παίζουμε με τα λεπτά. Το θέμα είναι ότι αν συμβαίνει αυτό για κάποιο λόγο. Σίγουρα πάντως δεν έχει ο κύριος Χασαπόπουλος με καμία, την Ανθή καμία Βούλγαρη. Ευθύνη. Δεν έχουν καμία μα καμία ευθύνη. Κακώς ρωτάνε. Για παίρνουν σε δύσκολη θέση χωρίς λόγο. Κακώς τους ρωτάνε, βρε Λάμπρο. Ρωτάνε. Αγγελέ μου, για ενημέρωση τους ρωτάνε. Γιατί μπορεί να είχαν μια ενημέρωση οι άνθρωποι και να τους είπαν από το κανάλι, παιδιά, επειδή έχει συμβεί δύο μέρες. Θα ενημερώσει ο Ιωδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη. Το κανάλι δεν θα ενημερώσει τον παρουσιαστή του ότι ξέρει έχει επιπλέον 15-20 λεπτά. Το έκανε και ενημερώθηκε ο παρουσιαστή και η παρουσιάστρια τη εκπομπή. Δεν ξέρει το λόγο απαραίτητα. Και η Ανθή απάντησε η γυναίκα. Και λέει ότι εμείς, παιδιά, παίρνουμε μία ροή. Αυτήν την ροή υπηρετούμε. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχουμε μία επίσημη ενημέρωση ότι αλλάζει το status quo. Μα μπορεί να μην έχει υπάρξει μία επίσημη αλλαγή ακόμα. Μα την περασμένη εβδομάδα η Ανθή Βούλγαρη, είχαμε δώσει μάλιστα και ένα ρεπορτάζ σχετικά με την πρωινή ζώνη του Μέγκα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Κοίταξε, να τα λέμε τώρα όσο έχουν τα πράγματα. Εκεί είναι το θέμα και γι' αυτό γίνεται θέμα. Δηλαδή, το 5 λεπτά κάτω και 5 λεπτά πάνω, γιατί πείτε μου εμείς τι ώρα τελειώνουμε ακριβώς. Σταθερή ώρα δεν υπάρχει. Και 32 σήμερα, την περασμένη εβδομάδα και 36. 36 τελειώνατε. Ναι, πήραμε χρόνο. Απλώς πάνω σε αυτό το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει την περασμένη εβδομάδα, είχε μιλήσει η Ανθή Βούλγαρη αποκλειστικά στην κάμερά μας και είχε δώσει επί της ουσίας την απάντηση πριν συμβούν όλα αυτά ότι οι ίδιοι ενημερώνονται από το κανάλι για το τι ώρα θα τελειώσουν και το τι θα γίνει το χρόνο που το γνωρίζουν. Ναι. Το θέμα δεν είναι τα 5-10 λεπτά. Αυτό. Αν πάρεις όλες τις εκπομπές θα έχουν μία απόκληση. Είναι μία συνεχής αλλαγή ίσως που δεν είναι όμως και μεγάλης διάρκειας. Δηλαδή, κοίτα, τα 15-17 λεπτά δεν είναι και λίγα. Το ερώτημα είναι, έχουμε μιλήσει με την πλευρά της Ελεονόρας Μελέτη, γιατί προσεγγίσαμε τώρα, ενώ αν ξέρεις εσύ από το τηλεοπτικό σου ρεπορτάζ, Αλέξανδρε. Και η πλευρά της Ελεονόρας Μελέτη μας κατευθύνει προς το κανάλι. Απλώς, αν μου επιτρέπετε εδώ ένα σχόλιο, μας κατευθύνει με άλλο τρόπο από ότι μας κατεύθυνε τώρα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Δηλαδή, ο ένας εκνευρίζεται στην κάμερα διότι δεν μπορεί
να μιλήσει εκ μέρους του καναλιού. Όπως είπε και η Φέη, μια εντολή παίρνει από το κανάλι. Οι άλλοι. Με σπόντες. Καταλαβαίνω μια ενόχληση ως ένα σημείο. Αυτό. Απλώς και αυτό που λες. Αναφέρεσαι γενικά με κάποιο συνεργάτη. Όχι, ναι. Οι άλλοι δεν είναι με ΙΤΑ, είναι με όμικρον γιώτα. Με όμικρον γιώτα, προς Θεού. Με όμικρον γιώτα. Απλώς... Φαντάζομαι δεν μίλησες με την ίδια την Ελεονόρα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Για να το ξεκαθαρίσω. Άλλοι με όμικρον γιώτα. Απλώς και το κομμάτι των λεπτών, χωρίς να παίζουμε με τα λεπτά. Ναι, 5-10 λεπτά το καταλαβαίνουμε, αλλά επαναλαμβάνω, από 27 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών, μιλάμε για 40 λεπτά ναι, σχεδόν. Αλλά αυτός που κάνει το προγραμματισμό σε ένα κανάλι πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι δική του ευθύνη. Δεν είναι ούτε του παρουσιαστή, ούτε των εκπομπών. Και ένα κανάλι παίρνει τις ζώνες και κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Άμα σου αρέσει, κάθεσαι. Άμα δεν σου αρέσει, όταν έχεις την ευκαιρία, φεύγεις. Ναι. Θέλω να πω, πολύ σωστά το διαχειρίζεται με ένα γλυκό χαμόγελο, Ελεονόρα. Που η Ελεονόρα δεν μας έκαιτα τα λόγια της, κάνει stories αν θέλει, πόσο δίνει συνεντεύξεις, τα λέει στον αέρα. Δηλαδή... Πολύ σωστά για μένα το χειρίζεται, εργαζόμενη είναι, είναι μια απόφαση που δεν εξαρτάται από ένα παρουσιαστή. Τι ώρα θα ξεκινήσει και το κανάλι για να το κάνει θα έχει τους λόγους, δεν το κάνει γιατί θέλει να εκνευρίσει τον κύριο Χατζή. Προφανώς, κάτι θα έγινε. Πληρώνεται ένας άνθρωπος, πάει σε ένα γραφείο, βλέπει τα κουτάκια, βλέπει τις ώρες και λέει να δοκιμάσουμε αυτό. Χρειάζεται εκείνο, γιατί για καλό θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι και αυτό που είπες πριν πάντως. Επειδή αυτή η εκπομπή είναι από τις, και να σας πω κάτι άλλο. Πολύ άμα κάνεις τώρα σε αυτή την εποχή, ποια είναι τα πιο υψηλά νούμερα, ας πούμε. 37% ο Κονταλάρας. 12-15. Όχι, ο Κονταλάρας είπε ότι πέσε το 37 στο 17. Δεν σε ενοχλεί και τίποτα. Λες 5 πάνω, 5 κάτω. Λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω. Δεν νομίζω ότι είναι τα νούμερα, παιδιά. Είναι εντάξει, τους έχουν πρίξει όλοι. Αυτή η εκπομπή πια πάει, έρχεται, πια έρχεται. Έχει ταλαιπωρηθεί, αλήθεια. Είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Τα νούμερα παίζουν ρόλο όμως. Είναι λογικό να υπάρχει και μια δυσαρέσκεια που δεν το γνωρίζω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια. Λογικό. Ενώ. Τη μεριά της εκπομπής της Ελεονόρας. Αυτό το από την πλευρά του κυρίου Χατζή υπάρχει πάντως, από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ήθελε να κάνει... Μια τσαχπινιά. Παραπονάκι. Όχι ωραία λέξη, ότι δεν νομίζω ότι στο λεξικό θα βάλεις... Συνάδουν αυτοί οι δύο όροι. Όχι. Κάτι, ωραία, εντάξει. Τσαχπινιά, νο. Διαφημίσεις έχουμε, τι ώρα είναι. Και 36 ακριβώς. Έχεις 3 λεπτά ήδη χάσει. Θα τα κρατήσουμε από το μισθό.